Εμείς είχαμε την ευκαιρία να δώσουμε στο ένα channel και γενικότερα στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη ένα έγκυρο exit poll, πάνω στο οποίο θα μπορούσε να ξεκινήσει από τις 7 η ώρα η συζήτηση για τις πολιτικές εξελίξεις. Ένα exit poll που έλεγε κατευθείαν στις 7 η ώρα ότι υπάρχει νικητής, ότι αυτό είναι ξεκάθαρο, ότι υπάρχει ένας νικητής ο οποίος έχει μια χειροπιαστή διαφορά από τον δεύτερο. Είναι αυτές οι περίπου 3 μονάδες, είναι μια διαφορά που θεωρώ κάθε δημοσκόπος, κάθε επιστήμονας, κάθε επαγγελματίας πρέπει να μπορεί να την εντοπίσει και να βοηθήσει έτσι και την πολιτική συζήτηση και τις πολιτικές εξελίξεις. Συγκινόταν με βάση των εκλογών της 6 Μαΐου, αλλά αυτό το οποίο δεν μπόρεσαν ενδεχομένως να υπολογίσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων ήταν ότι σε εκλογές της 6 Μαΐου το άφησμα των ποσοστών των κομμάτων που βρέθηκε εκτός Βουλής ήταν 19%, ένα τεράστιο ποσοστό. Και σε αυτές τις εκλογές, στις νέες εκλογές, αυτό το 19% έγινε μόλις 6%. Βάλτε δε και την αποχή η οποία και αυτή επηρέασε τα αποτελέσματα. Θέλω να πω ότι είχαμε ένα 34% περίπου τον Μάιο, όπου ο Μάιος ήταν και ένας μήνας λίγο προχερός, λίγο δεν προσφερόταν για διήμερο κτλ. Σε αντίθεση με τις εκλογές της χθεσινής, όπου γίνανε με τον Ιδράδη γύρω περίπου στους 35 βαθμούς, τουλάχιστον όσον αφορά τα μεγάλα αστικά κέντρα. Όλα αυτά έκαναν δύσκολη την αποτίμηση του αποτελέσματος και βεβαίως και το έργο του δημοσκόπου. Ένας τρόπος είναι να δώσεις με μαθηματικό τρόπο, δηλαδή αυτό που θα σου πουν τα δεδομένα σου, αυτό να βγεις και να πεις στο κανάλι για το οποίο εργάζεσαι ή συνεργάζεσαι. Και ο άλλος τρόπος είναι να παραβλέψεις ενδεχομένως ή να δώσεις μικρότερη σημασία στα μαθηματικά αποτελέσματα, σε αυτά δηλαδή που σου λένε οι αριθμοί, και να δώσεις τα νούμερα των δημοσκοπήσεων σύμφωνα με την πολιτική αίσθηση που έχεις των πραγμάτων. Αυτός βεβαίως είναι ο λάθος τρόπος. Θέλω να σας πω ότι και εγώ οποτεδήποτε δοκίμασα να δώσω αποτελέσματα με το πολιτικό μου αισθητήριο και όχι με τα μαθηματικά, έπεσα έξω. Εχθές τολμήσαμε να παραμείνουμε σε αυτά που μας έλεγαν οι αριθμοί και να αφήσουμε στην άκρη το πολιτικό συνέστημα. Και πρέπει να σας πω ότι δικαιωθήκαμε. Απεδείχθη ότι δεν ήταν ντέρμπι. Από τα πρώτα αποτελέσματα που αρχίσανε να ρέουν στο Υπουργείο Εσωτερικών ήταν εμφανής η διαφορά υπέρ της Νέας Δημοκρατίας και αυτό μέχρι το πέρας των εκλογών κάθισε τελικά το αποτέλεσμα στο 2,8 διαφορά. Ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν μπορώ να πω ότι είμαι ενθουσιασμένος σαν νεοδημοκράτη, σαν Νέα Δημοκρατία, αλλά είναι ένα καλό ποσοστό το οποίο μας δίνει έδρες τέτοιες που μπορούμε σήμερα να σχηματίσουμε κυβέρνηση. Κυβέρνηση η οποία έχει ευρωπαϊκή προοπτική. Κυβέρνηση η οποία θα προκύψει, πιστεύω, και θα πάμε όλα καλά. Νικητής των εκλογών είναι η Νέα Δημοκρατία. Ηθικός νικητής των εκλογών είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι υπήρχε μεγάλη μετατόπιση, θα μπορούσα να πω, ομάδων, διότι αύξησε τα ποσοστά του πάρα πολύ. Αλλά και το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να πω κράτησε τις δυνάμεις του, ενώ δεν ήταν αναμενόμενο να κρατηθούν. Υπήρχε αυτή η μετατόπιση των ψηφοφόρων, διότι στην 12η συνιστόσα του ΣΥΡΙΖΑ προσυτέρει και η 13η πιο μεγάλη. Όλα τα στελέχη μας, τα οποία ανήκουν σε χώρους συντεχνιακούς, μετεκόμισαν προσωρινά ή μονίμως, δεν ξέρω, θα φανεί κατά την πορεία, στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Παπασφύρος, Κουρουπλής, Σακοράφα, Φωτόπουλος, Πάντζας, στην Παναγούλη Στάτης, μάλιστα είδα ότι βγήκαν και βουλευτές αυτοί. Σίγουρα, να το δούμε από την πλευρά του χώρου που εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή, του ΣΥΡΙΖΑ, μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα υπήρχε μια πρωτοφανής εκτείναξη, μια μεγάλη εκτείναξη των ποσοστών. Από το 4,6-7 πήγαμε στο 17, το 17 πήγαμε τώρα στο 27. Σίγουρα από αυτό και μόνο, μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Από την άλλη, βέβαια, δεν επετεύχθη ο στόχος. Ο στόχος ήταν να δημιουργηθεί μια κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να ακυρωθούν όλα αυτά τα μέτρα, να ακυρωθούν τα μνημόνια, τα οποία εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι βαθαίνουν την ύφεση στη χώρα, ότι δεν οδηγούν τη χώρα έξω από την κρίση, ότι θα οδηγήσουν την ελληνική κοινωνία σε μεγαλύτερη εξαθλίωση, ότι ο κατήφορος τελικά δεν σταμάτησε στις 17 Ιουνίου, όπως εμείς θέλαμε να πιστεύαμε και προτείναμε μέσα από τις προγραμματικές μας θέσεις.